να ανοίξουμε την αθλητική μας ατζέντα, ξεχωριστός καλεσμένος. Κάθε φορά χαίρομαι, Γιώργο Μημίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όταν ο Γιώργος Στεφανουδάκης βρίσκεται στο στούντιο. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μία ακόμα επιτυχία και εδώ είμαστε, ένα ακόμα μετάλλιο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και εδώ είμαστε να δούμε πώς προέκυψε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας έκανες πολύ περήφανος και σε ευχαριστούμε. Γιώργο. Να αγγίξω κι εγώ το Άγιο Δισκοπότηρο, να το πω έτσι, και μπορούμε να το δείξουμε και στην κάμερα, Λευτέρη. Εντάξει, Dubai 2019, World Parathletics, έτσι νομίζω πως... Παγκόσμιο πρωτάθλημα τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πω. Μία ακόμα δυναμική πρωτιά για το Μανώλη μας, το δικό μας παιδί. Είναι και συντοπίτη σου, ένα παραπάνω αισθάνεσαι. Είναι μεσαρίτης ο Λευτέρης του Κουμαντάκης. Διαπρέπουμε, Μανώλη, εντός και εκτός. Δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Πες μας λίγα λόγια έτσι, για την επιτυχία, αργυρό μετάλλιο. Εντάξει, σίγουρα πήγαμε προετοιμασμένοι όχι για μετάλλιο, προετοιμασμένοι για 4η-5η θέση. Λόγω ότι έχουν αλλάξει τις επιδόσεις μας, εκτοπίσανε φέτος, μας πήγανε παγκοσμίως στην 6η θέση. Δηλαδή πήγαμε με την 6η επίδοση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, χωρίς να πάει να πει αυτό ότι δεν κάναμε την κατάλληλη προετοιμασία. Ίσα-ίσα, αυτό ήταν και ένα κίνητρο να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλούς αγώνες φέτος λόγω τραυματισμού. Σπονδυλική στήλη, αντιμετωπίζουμε έναν τραυματισμό που συνεχίζει να υπάρχει. Τον διαχειριζόμαστε βέβαια. Βέβαια, εκεί το Ντουμπάι είναι το δεύτερό μας σπίτι. 7 χρόνια τώρα, σειρή, είμαστε εκεί. Και φέτος ήταν και η δεύτερη φορά που πήγα. Μετά από 3 μήνες θα ξαναπάω. Έχει άρα, κλίμα Μεσαράς, λιγάκι. Άρα λοιπόν είναι αγνώριμα τα μέρη. Είχα ένα πολύ καλό καιρό, για μένα τουλάχιστον. Πολύ ζέστη. Είναι κάτι που η Μεσαρά το έχει συνεχώς στις προπονήσεις. Άρα λοιπόν εγώ ήμουν ευνοημένος. Σε σχέση με άλλους αθλητές, μπορούμε να πούμε ότι ίσως να μην δέχονται τη ζέστη. Και θεωρώ ότι φέραμε το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να φέρουμε. Χάσαμε το χρυσό μετάλλιο για ένα πόντο, όμως έτσι είναι ο αθλητισμός. Ένα πόντο. Ακριβώς, για Γιώργο, ένα πόντο. Για πες μας το καθαρά κομμάτι έτσι. 29-76 ο Μανώλης, 29-77 ο νικητής. Ένα πόντο. Ο Ιρανός συναθλητής, πολύ καλός συναθλητής. Έτσι είναι όμως ο αθλητισμός. Το καλό ήταν ότι ο συγκεκριμένος αγώνας μπορούμε να πούμε ότι είχε το πιο ψηλό επίπεδο που έχω συναντήσει ποτέ. Ήταν οι αθλητές που μας εκτοπίσαν όλους τους παλιούς. Είχαν βγάλει πολύ καλές επιδόσεις μέσα στη χρονιά. Δεν είχαν, θεωρώ, την πείρα του αγώνα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η μεγάλη διοργάνωση θέλει να έχει πείρα, να διαχειριστεί το άγχος και το στρες και την πίεση του αγώνα. Και ίσως εκεί εμείς είμαστε ευνοημένοι, γιατί είμαστε πολλά χρόνια στον χώρο και γνωρίζουμε να διαχειριστούμε μεγάλες διοργανώσεις. Κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους πάντα ο Μανώλης, πρέπει να πω εγώ, Λευτέρη, γιατί η αλήθεια είναι αυτή που είπε, ότι άλλοι αθλητές στην δική του θέση ίσως δεν θα πήγαινε να κάτσει αυτό το πρωτάθλημα. Πήγε έχοντας περάσει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, έφτασε σε αυτή τη μεγάλη επίδοση και σε αυτό το ασημένιο μετάλλιο και είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής του, θα δούμε στο τέλος το σχετικό ρεπορτάζ από την υποδοχή που έγινε στο Μανώλη Στεφανουδάκη, ο προπονητής του είπε, και θα μας πει ο Μανώλης κάποια πράγματα παραπάνω, ότι ακόμα και οι ιατρικές παρενέσεις είχε να σταματήσει τον αθλητισμό, τον λέω σωστά. Ναι. Και είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτό κατά τη διάρκεια... Είναι η ζημιά που υπάρχει, μεγαλώνει, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Και βάνεις προτεραιότητες, ή θα πεις ότι σταματάω για να προστατέψω τον οργανισμό μου να σταματήσει εκεί που είναι, ή το πάω συντηρητικά και προσέχω, αλλά υπάρχει το αλλά αυτό. Έκρινες, μπορεί να γίνει όμως, ζημιά. Γιατί είναι μεν ο αθλητισμός, υπάρχει και μια οικογένεια, αλλά έκρινες ότι η αλήθεια κάπου είναι στη μέση. Είναι δύσκολο να σταματήσεις εν όψη, ας πούμε, ήταν παγκόσμιο, σε 10 μήνες έχουμε παραολυμπιάδα, ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι μια απόφαση που δυσκολεύει έναν αθλητή που αγαπά το χώρο του. Παρένεση της οικογένειας. Να σταματήσω. Να σταματήσεις. Εννοείται. Ποια μητέρα ή ποιος πατέρας θα πει στο παιδί του. Κεφαλάς που λέμε στη Μεσαρά, εσύ εκεί, ναι, ο γονιός σε θέλει υγιή, σε θέλει να είσαι καλά. Τα μετάλλια τι να τα κάνει ένας γονιός αν το παιδί του πάτησε κάτι. Εντάξει, σίγουρα αυτό ισχύει, αλλά να μου επιτρέψεις να πω ότι τον πατέρα σου, επειδή τον είδα στο αεροδρόμιο, μιας και κάνουμε τέτοια συζήτηση και ανοίγουμε την καρδιά μας, τον είδα πιο συγκινημένο από κάθε άλλη φορά. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Και στην κάμερα κόντεψε να λυγίσει πραγματικά την ώρα που μας μιλούσε. Και η μάνα μου και ο πατέρα μου ήταν από τις φορές που καταευχαριστηθήκαν τη συγκεκριμένη διάκριση. Ενώ έχεις κάνει και μεγαλύτερα αυτός, πράγματα. Ναι, για αυτός ήταν ίσως πιο σημαντική στη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι αυτό που λέμε ότι, και αυτό έγραψα και σήμερα σε μια άποψη στην εφημερίδα, ότι είναι γεννημένος νικητής και το δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εντάξει, είναι 8 χρόνια από το 2011 ο Μανώλης Στεφανουδάκης σε αυτές τις πρώτες θέσεις. Αυτό δεν νομίζω να το έχει πετύχει κανείς σε τέτοια διάρκεια. Πολύ δύσκολο να καταφέρεις να κρατηθείς πολλά χρόνια στα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και Ολυμπιάδες. Το 2011 ξεκινήσαμε στο Στίβο, το 2012 ήταν το πρώτο μας πανευρωπαϊκό. Στο πρώτο μας πανευρωπαϊκό είχαμε 2 μετάλλια, Ολυμπιάδα μετάλλιο και ούτω καθεξής. Κάθε χρόνο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση εμείς παίρναμε μια θέση στο βάθρο. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Γιατί έχουμε να κάνουμε αθλητές του εξωτερικού, αθλητές που έχουν άλλες υπηρεσίες, άλλες υποδομές, που εμείς δεν τις έχουμε. Άρα λοιπόν θέλει πολλή δουλειά. Αλλά έχουμε δουλέψει όμως πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα βέβαια όταν υπάρχει το Τόκιο μπροστά και παραολυμπιάδα σε μια τέτοια χώρα, δεν μπορείς να πεις όχι. Δηλαδή... Εντάξει, είναι η χρονιά που θες να πας, που θες να εκπροσωπείς, που θα προσπαθείς να πλασαριστείς όσο γίνεται καλύτερα και ευελπιστείς να καταφέρεις να ανεβάσεις τη χώρα σου πάνω στο βάθρο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο για μια παραολυμπιάδα και πολύ δύσκολο τώρα γιατί το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, όμως αυτός είναι ο στόχος. Έχει ανέβει, αλλά πάνω κάτω οι ίδιοι αθλητές δεν θα είναι απέναντί σου. Οι ίδιοι ίσως να βγουν κάποιοι καινούριοι, αλλά πάνω κάτω εκεί θα παίξουμε με αυτούς τους αθλητές. Και πάνω κάτω σε αυτή την επίδοση, κοντά στα 30 μέτρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Για άλλα πράγματα πας σε έναν αγώνα και άλλα σου παρουσιάζονται. Δηλαδή και τώρα υπολογίζαμε ότι ίσως να ξεφεύγαν τα μέτρα πάνω από τα 30. Όμως ήταν αυτό που είπαμε, ότι είναι η διαχείριση. Καμιά φορά, ας πούμε, πας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε μια παραολυμπιάδα και αλλιώς θα υπολογίζεις ότι θα βγουν τα μέτρα, ότι θα ξεφύγουν πάρα πολύ. Αλλά είναι το άγχος, είναι το στρες, είναι το τι μέρα θα βρεις. Παίζει μεγάλη σημασία γι' αυτό. Αν πας, ας πούμε, και βρεις μια μέρα που να έχει βροχή, να έχει κρύο. Για τους ρήπτες είναι ότι το πιο χειρότερο υπάρχει. Άρα λοιπόν εκεί συγκρατημένα μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι πας σε αυτή την περιοχή, το είπαμε με τον καιρό και με τα λοιπά. Εκεί είναι η καλύτερη διοργάνωση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον αθλητισμό, γι' αυτό και μαζεύει τόσο πολύ κόσμο. Εγώ, να μου επιτρέψεις να πω, Λευτέρη, ότι είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης ότι επειδή αγαπάει αυτός ο άνθρωπος που έχουμε εδώ απόψε πάρα πολύ τον τόπο, τη Μεσαρά, και επειδή ξέρω ότι με την πρώτη ευκαιρία και εσύ θέλεις να λέμε πράγματα για τη Μεσαρά, βέβαια, είναι ότι έχει... Όπως και για όλες τις περιοχές, αλλά ένα παραπάνω τώρα, εντάξει, επειδή μιλάμε για τη Μεσαρά... Το είπα με την καλή έννοια. Βέβαια. Και εγώ αν ακούσω... Αν ήσουν κακοπροαίρετος, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ. Και εγώ αν ακούσω, για το Ατσαλένιο που μεγάλωσα μια καλή κουβέντα, θα χαρώ. Αυτό δεν μπορώ να αλλάξει. Έτσι, ή το Μπεντεβί, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πετύχει, και δεν το λέω, ξέρω ότι ο Μανώλης δεν θα τα πει ποτέ αυτά από μόνος του, να συνδυάσει αυτές τις επιδόσεις, αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια, με κάτι πολύ μεγάλο που γίνεται στο Σύλλογο των Μέλλων, και πρέπει οι μεσαρίτες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χωριό να ξέρουν και να μαθαίνουν κάποια πράγματα όσοι δεν μαθαίνουν. Να συνδυάσει λοιπόν αυτές τις επιδόσεις και αυτά τα μετάλλια με το Σύλλογο των Μέλλων που έχει μια τεράστια δράση. Γνωρίζω, αλλά δεσμεύομαι ότι ετοιμάζουν και άλλα πράγματα για την πορεία. Ελπίζω ότι ο Μανώλης θα μας βγάλει για μας την πρώτη φορά τις ειδήσεις όταν έρθουν. Αλλά ήδη έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή, το Σύλλογο των Μέλλων έχει γιγαντωθεί. Είναι ένας σύλλογος που έχει γύρω στα 500 μέλη στο Μητρό. Έχει 180 παιδιά στο θεραπευτικό κομμάτι, έχει μια ομάδα που ανεβαίνει στο Στίβο μαζί με τη Μεγαλόνισο, δηλαδή εμείς ανήκουμε τα δελτία μας στη Μεγαλόνισο, αλλά είναι σαν να είμαστε ένα πράγμα. Ανεβάζουμε γύρω στα αποστολή φέτος γύρω στα 30 άτομα μαζί με τους συνοδούς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει γίνει κάτι καλό στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε κάνει τον τόπο μας πιο προσβάσιμο, αλλά το κυριότερο που έχουμε κάνει... Όλες σχεδόν οι παραλίες έχουν ειδική ράμπα. Το κυριότερο... Εδώ στο Εράκλειο δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. ...που έχει γίνει στην περιοχή μας είναι ότι η περιοχή μας βλέπει με εντελώς διαφορετικό μάτι. Είναι δίπλα μας, μας έχει στηρίξει, γιατί όλο αυτό το έργο που έχει γίνει στο Σύλλογο έχει γίνει με τη στήριξη του κόσμου. και με τη στήριξη της περιφέρειας και με του Δήμου, αλλά το κυριότερο είναι η στήριξη του κόσμου. Δεν έχουμε κάποια κρατική επιχορήγηση. Ζει αυτός ο σύλλογος με τη βοήθεια του κόσμου εκεί στην περιοχή, είτε με παζάρια, είτε με κάποια δωρεά, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο κάθε ένας πολίτης εκεί για το σύλλογο και μπορεί και δραστηριοποιείται και κάνει αυτό το έργο. Και ο σύλλογος πήρε κι άλλο ένα χώρο στο Δήμο Γόρτινα, στο Μπρινιά, ένα παλιό δημοτικό που το φτιάξαμε και αυτό, και εκεί γίνονται θεραπευτικά προγράμματα για την περιοχή. Προσπαθούμε, ας πούμε, να καλύψουμε και να εξυπηρετήσουμε πιο πολλοί ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να πάρουν τα παιδιά τους, τα φέρνουν εδώ στο Ηράκλειο ή δεν έχουν την οικονομική άνεση να το κάνουν. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ένα Μανώλη αυτή τη φορά, στα μάτια του βλέπω έναν ακόμα πιο έμπειρο και μεστομένο άνθρωπο. Κάθε φορά που σε βλέπω είσαι και διαφορετικός, πιο αποφασισμένος, είτε στο κομμάτι του αθλητισμού, είτε στο κομμάτι της ζωής και του αγώνα βεβαίως που δίνεις και μέσα από αυτά που λέγαμε και από τις δράσεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, να σου ευχηθώ συγχαρητήρια. Που είστε δίπλα μου. Είμαστε δίπλα σου και νομίζω ο Γιώργος έχει και ιδιαίτερη αγάπη. Γι' αυτό δεν ξέρω να διαβάσετε το δημοσίευμα που έβγαλα. Είπα ότι το συγκεκριμένο μετάλλιο ήταν, έτσι το νιώθα, υποχρέωσή μου να το αφιερώσω στους δημοσιογράφους, αλλά και επίσης έναν άλλο άνθρωπο, το Σαββάκη, το Μανώλη, που τρέχει για να μου βρει χορηγίες να κάνω αυτό που κάνω. Αλλά και επίσης στους δημοσιογράφους, γιατί μου κάνουν μια ερώτηση και μου λένε γιατί για τους δημοσιογράφους. Λέω γιατί αυτοί είναι που ξενυχτάνε να φτιάξουν τα δημοσιεύματα, αυτοί είναι που ξενυχτάνε για να αναδείξουν αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τους αξίζει κάτι τέτοιο. Όπως έλεγε στο Σαββάκη, ας πούμε, που ξενυχτά και τρέχει και κάνει ταξίδια για να μπορέσει να μας βρει τα χρήματα για να κάνουμε την προετοιμασία που κάνουμε κάθε χρόνο. Έτσι δυναμικά να συνεχίσετε όλη η ομάδα και εσύ το ίδιο, να μας φέρεις και άλλα μετάλλια, γιατί το έχεις. Ακόμα και νεότεροι να έρθουν, ο Μανώλης θα είναι εκεί. Να τους κοντράρει. Ευελπιστώ οι νεότεροι να είναι από τη χώρα μας. Αυτό φωνάζω συνέχεια. Ευελπιστώ. Γιατί όχι και από την Κρήτη. Ναι, είτε από τη χώρα να είναι, ελληνική σημαία να είναι και ό,τι θέλει είναι. Έτσι. Κάντα τέτοια και του χρόνου στο Τόκιο, εγώ εύχομαι το χρυσό και ξέρω ότι ο Μανώλης, αν πάει υγιής, μπορεί. Θα παλέψουμε. Γιώργο, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα. Μανώλη, καλή συνέχεια. Στεφανιδίν. Να είσαι καλά.